γιορτάζουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα την μνήμη του Ιεραγγείου Πατρός Σημών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρου της Λυκείας του Θαυματουργού. Και τελέστη ο Εσπερινός, ο πανηγυρικός ιστός Εσπερινός, με τη λιτή και την αρνοπλασία, με τα πανέμορφα τροπάρια τα οποία η αγάπη και η πίστη των ιερών ινογράφων έχουμε καταγράψει και έχουμε υλοποιήσει, για να εμπλήσουν τον μεγάλο αυτό άγιο της Εκκλησίας μας. Και ο Άγιος Νικόλαος, ο οποίος γιορτάζει σήμερα πραγματικά, περιτριγυρίζει τις Εκκλησίες μας και καταγράφει τους πιστούς που τον τιμούν. Βέβαια, οι ναοί μας, στην πατρίδα μας, αυτή την περίοδο, τιμούν τον Άγιο Νικόλαο, ναι, αλλά χωρίς τον απλό λαό του Θεού, λόγω της πανδημίας η οποία έχει σκύψει και στην περιοχή μας, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Όμως, ο Άγιος Νικόλαος δεν καταγράφει μόνο αυτούς που βρίσκονται εντός του ναού, αλλά καταγράφει όλους όσους θα ήθελαν να είναι εντός του ναού, αλλά δεν μπορούν. Καταγράφει όλους όσους προσεύχονται αυτή τη στιγμή προς τον Άγιο Νικόλαο. Καταγράφει όλους όσους τιμούν αυτή τη στιγμή τον Άγιο Νικόλαο, όπου και αν βρίσκονται. Διότι κάποιος είναι στο σπίτι του εγκλεισμένος, άλλος είναι στο νοσοκομείο, άλλος είναι στην υπηρεσία του, άλλος είναι στα καράβια, άλλος είναι στο στρατό, άλλος είναι σε κάποιες θέσεις ευθύνες. Δεν μπορούν να βρίσκονται όλοι εντός του νόμου. Όλοι όμως αγαπούν τον Άγιο Νικόλαο, προσεύχονται και στον εσωτερικό του σήμερα και στη Θεία Λειτουργία αύριο. Και καθ' όλη την εβδομάδα, την οποία τουλάχιστον εδώ στη Σιάριστα, είχαμε ιερές ακολουθίες και μυστήρια προς τιμή του Αγίου Νικολάου, σύμφωνα με το πρόγραμμα το οποίο οι ευλαβέστατοι ιερείς αυτής της ενορίας έχουν ετοιμάσει και έχουν εφαρμόσει και έχουν πραγματοποιήσει. Γι' αυτό και αξίζουν τον έμεινο της τοπικής μας εκκλησίας. Καταγράφει ο Άγιος Νικόλαος τους πάντες. Γι' αυτό μπορεί να πει κάποιος πως το κράτος μας έκλεισε τις εκκλησίες. Όχι. Δεν έκλεισε καμία εκκλησία. Η εκκλησία είναι ο Χριστός. Και ο Χριστός δεν κλείνει ποτέ. Απλά οι ναοί μας για λίγο χρονικό διάστημα δεν παίρνουν τις ιερές ακολουθίες παρουσία σωματική του κόσμου. Τελούν τις ιερές ακολουθίες με όλο τον κόσμο, με την πνευματική τους και την ψυχική τους παρουσία. Αυτό δεν είναι κλειστή εκκλησία. Κλειστή εκκλησία είναι όταν κάποιος είναι εκτός εκκλησίας. Όταν η εκκλησία είναι άδεια από πιστούς. Και η εκκλησία είναι άδεια από πιστούς. Η εκκλησία είναι με τον ναό. Ο ναός είναι άδειος από πιστούς, όταν ακόμα και αυτός που βρίσκεται μέσα, το μυαλό του είναι αλλού. Και όταν αυτός που ακούει την ακολουθία, το μυαλό του είναι αλλού. Ο Άγιος Νικόλαος δεν καταγράφει σήμερα αυτούς που βλέπουν τηλεόραση αυτή τη στιγμή. Μας λέει κάθε φορά τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Αλλά καταγράφει αυτούς που ακούνε την ακολουθία ή βλέπουν την ακολουθία ή που προσεύχονται και ο νους τους είναι εδώ, ενώ δεν μπορούν τα σώματά τους να είναι εδώ. Άσχετα είναι κάποιος στην υπηρεσία. Ο Άγιος Νικόλαος λοιπόν καταγράφει στο μπλοκάκι τους ανθρώπους που θα ήθελαν να είναι σήμερα εδώ ή και αυτούς που βρίσκονται σήμερα, τους λιγοστούς ιεροψάλτες, τους δύο επιτρόπους και τους σκληρικούς μας. Και τι το κάνει το χαρτάκι αυτό που καταγράφει ο Άγιος Νικόλαος στο όνομα του. Πηγαίνει στον Χριστό και του λέει «Χριστέ, βλέπεις εδώ τους ανθρώπους αυτούς. Οι άνθρωποι αυτοί είναι δικοί μου, διότι με τιμούν, διότι με αγαπούν, διότι παρόλες τις δυσκολίες τους με θυμήθηκαν, γιατί παρόλες τις δυσκολίες τους με μνημονεύουν, με δοξολογούν, με υμνούν, μου ψάλλουν, με θυμούνται. Γι' αυτό σε παρακαλώ πολύ, βοήθησέ τους να έχουν τα προσωπηρία ετοίμαστε. Να δώσεις στον καθένα από αυτούς ό,τι έχει ανάγκη. Και ανάγκη όλοι μας, αγαπητοί μου αδελφοί, πάνω ακριβώς και από το αγαθό της σωματικής υγείας, έχει η ψυχή μας, η σωτηρία μας. Ο Θεός μας χαρίζει, και αυτό πρέπει να προσευχόμαστε, τη σωτηρία μας. Δεν μπορούμε να ζούμε εδώ στη γη ως αθάνατοι, σαν να μην πεθάνουμε ποτέ, ως κυρίαρχοι, ως ισχυροί, ως τύρανοι. Πρέπει να ζούμε όπως ο Άγιος Νικόλαος, που ήταν μεν επίσκοπος, αλλά ήταν φιλάνθρωπος, ταπεινός, πράος, απλός, αληθινός, πιστός. Ήταν και είναι κανόνας πίστεως και εικόνα πραότατος, εγκαρδίας διδάσκαλος, και είχε κερδίσει με την ταπείνωσή του τα υψηλά. Τα υψηλά και η υψηλή θεωρία, η θέα του Θεού, η κάθαρση της καρδιάς, ο φωτισμός του νου. Τα υψηλά δεν είναι τα αξιώματα. Για τον Θεό το αξίωμα δεν είναι τίποτα. Για τον Θεό το υψηλό είναι η καθαρή καρδιά που βλέπει τον Θεό. Είναι η καρδιά ιστορισμένη, γεμάτη αρετές, γεμάτη δικαιοσύνη. Και όποιοι διαβάζετε πολύ καλά, εσείς που καθημερινά μελετάτε στην Καινή Διαθήκη, βλέπετε ότι η δικαιοσύνη στην Καινή Διαθήκη δεν είναι η απόδοση στο δικαίου όπως νομίζουμε εμείς σήμερα. Η δικαιοσύνη είναι η εφαρμογή και η καλλιέργεια όλων των αρετών. Δίκαιος είναι ο ενάρετος. Δεν είναι αυτός που αποδίδει, δεν είναι ο δικαστής. Αλλά ο ενάρετος, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αυτό παρακαλεί ο Άγιος Νικόλαος στον Χριστό, δίνοντάς του τα ονόματά μας σήμερα. Παρακαλεί να μας δώσει ο Χριστός ό,τι έχουμε ανάγκη, κυρίως όμως τη σωτηρία της ψυχής μας. Και όλοι μας προσευχόμαστε σήμερα προς τον Άγιο Νικόλαο, με κλάματα, με αγωνία, με προσευχή, με πόθο, με αγάπη, με ό,τι τέλος πάντων ο καθένας έχει στην ψυχή του, και παρακαλούμε τον Άγιο Νικόλαο να μας βοηθήσει. Και ο Άγιος Νικόλαος σήμερα μας λέει: θέλετε να μας βοηθήσει ο Θεός, θέλετε να ακολουθήσετε τον δικό μου δρόμο της ζωής, θέλετε να γίνετε όπως εγώ, θέλετε να κερδίσετε τον Παράδεισο, θέλετε η προσευχή σας να εισακούεται στο Θεό και να κάνετε θαύματα. Θέλετε η προσευχή σας να εισακούεται στο Θεό και ο Θεός να σας κάνει το χαντήρι. Θέλετε η προσευχή σας να φτάνει μέχρι τα αυτιά του Θεού, μέχρι το θρόνο της Θείας Μεγαλοσύνης, και να προστρέχει ο Θεός και να κλείνει, όπως λένε οι Γραφές, με δίκορκούς, αυτή που ακούει καλά δηλαδή, και με θετική ανταπόκριση. Θέλετε να μας αντιλαμβάνετε ο Θεός, όπως παρακαλώ να αντιλάβουν όσων ελέησον, να μας αντιλαμβάνετε ο Θεός, να έχει αντίληψη προς εμάς και να προστρέξει τη βοήθειά μας. Αν το θέλουμε όλα αυτά, αν θέλουμε η προσευχή μας να είναι δυνατή, πρέπει η προσευχή μας, ο Άγιος Νικόλαος, να είναι καθαρή. Πώς θα είναι καθαρή μια προσευχή? Καθαρή η προσευχή όταν πηγάζει από καθαρή καρδιά. Όπως καθαρό είναι το νερό, που πηγάζει από καθαρό ιδρευτικό δίκτυο. Θέλουμε να έχουμε καθαρή προσευχή. Πρέπει να έχουμε καθαρή καρδιά. Δεν μπορούμε να προσευχόμαστε, να προσευχηθούμε και να ζητάμε από το Θεό πράγματα, έχοντας μέσα μας κακία, μίσος, υπερηφάνεια, εκδίκηση, πλεονεξία, φιλιδονία, καλοπέραση. Δεν μπορούμε να κάνουμε προσευχή αμέσως μόλις κλείσουμε την τηλεόραση. Δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να κάνουμε προσευχή έχοντας ανοιχτό τον ηχολογιστή. Δεν μπορούμε να κάνουμε προσευχή έχοντας μαλώσει με μέλη της οικογένειάς μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε προσευχή όταν έχουμε αδικήσει τον διπλανό μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε προσευχή όταν έχουμε πει ψέματα, όταν έχουμε συμποφαντήσει, όταν έχουμε κουτσομπολέψει, όταν έχουμε ασχοληθεί με τις δίθεν αμαρτίες του άλλου και δεν έχουμε ασχοληθεί με τα βαρύτατα εγκλήματα τα δικά μας. Δεν μπορούμε να προσευχηθούμε όταν έχουμε κάνει βαριές αμαρτίες. Γι' αυτό μας παρακαλεί ο Άγιος Νικόλαος σήμερα. Θέλετε να γίνετε σαν εμένα, λέει ο Άγιος Νικόλαος. Αγωνιστείτε εναντίον των παθών. Καθαροί γίνεστε για να μπορούμε να δούμε το Θεό, διότι μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό όψονται, λέει ο Χριστός. Σας παρακαλώ, αγαπητοί μου αδελφοί, πρώτα εγώ και μετά εσείς, ας αρχίσουμε τον αγώνα μας για να γίνουμε καθαροί. Και καθαρός δεν είναι αυτός που δεν κάνει αμαρτίες. Όλοι μας κάνουμε αμαρτίες. Ακόμα και με το μυαλό, αν δεν κάνουμε τις πράξεις. Και εις το νου γίνεται τελειωμένη η αμαρτία. Αλλά καθαρός είναι ο άνθρωπος που στην ψυχή του τα πάθη δεν ενεργούν. Όταν η ψυχή έχει απελευθερωθεί από τα πάθη, είναι ο ελεύθερος από τα πάθη άνθρωπος. Αυτός είναι ο καθαρός άνθρωπος, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο. Αν διαβάσουμε την προς Ρωμαίους επιστολή, που είναι συνεπτυγμένη όλη η θεολογία του Απόστολου Παύλου και τις άλλες επιστολές του, κυρίως την προς Ρωμαίους επιστολή, θα δούμε ότι εάν εμείς οι άνθρωποι απελευθερωθούμε από τα πάθη, τότε η καρδιά μας είναι πεντακάθαρη. Δέχεται τις ακτίνες της χάριτος, του Αγίου Πνεύματος. Ενεργεί μέσα μας το Άγιο Πνεύμα. Φωτίσεται ο νους, που είναι ο οφθαλμός της καρδίας. Ανακαινίζεται ο άνθρωπος. Γίνεται πραγματικά κατοικώνα Θεού και αρχίζει να ενεργεί μέσα και του καθομοίωση. Και έτσι άγιοι γίνονται οι άνθρωποι αυτοί, διότι ο Θεός άγιος εστί. Με τον τρόπο αυτό κερδίζεται ο παράδεισος. Τι άλλο να κερδίσει το παράδεισο. Αν αγαπητοί μου αδελφοί δεν μπορούμε να δούμε τον Θεό ως φως από αυτή εδώ τη γη, πώς θα τον δούμε ως φως στην άλλη ζωή? Αν τώρα δυσκολευόμαστε να δούμε κατάματα τον ήλιο, πώς θα δούμε στην άλλη ζωή τον ήλιο της δικαιοσύνης? Θα καούμε, τσουρουφιστούμε, θα διαλυθούμε. Αυτά λέει η Αποκάλυψη. Αυτό σημαίνει ο πύρινος ποταμός. Βγαίνει από το Σταυρό του Χριστού, που είναι ο ποταμός της αγάπης. Όταν εμείς στην καρδιά μας δεν έχουμε αυτό που πρέπει, τότε περνώντας από το ποτάμι της αγάπης του Θεού, βλέποντας τον ήλιο της δικαιοσύνης, θα καούμε. Διότι είμαστε από άχυρο, είμαστε από ψεύτικα υλικά. Διότι η καρδιά μας δεν έχει αυτό που πρέπει. Αυτό σας παρακαλώ. Με τις πρεσβείες του Αγίου Νικολάου, δεν θα με ακρηγορήσω άλλον τον λόγο. Με τις πρεσβείες του Αγίου Νικολάου, να αρχίσουμε να αγωνιζόμαστε. Ή αν πραγματικά κάποιος αγωνίζεται, να συνεχίσει να αγωνίζεται με ακόμη μεγαλύτερη δύναμη, διά την απελευθέρωση της καρδίας μας από κάθε πάθος και την έναρξη της καλλιέργειας των αρετών, ώστε να καθαριστεί η καρδιά μας και να μπορεί η προσευχή μας να είναι δυνατή. Και με τον τρόπο αυτό να ενεργεί. Και όταν ενεργεί η προσευχή μας, τότε ισχύει αυτό που λέει πάλι η Αγία Γραφή. Πολλά ισχύει δε εσείς δικαίου ενεργουμένη. Έχει πολύ μεγάλη δύναμη η προσευχή ενός δίκαιου ανθρώπου. Αμήν.